Ζαχίτ. Πέρασε η πάσα. Πολύ ωραία δώσε ο Αντζίλη. Ο Κλωναρίδης για τον Νούχιου. Βγήκε η άμυνα από τον Αντιόλο και απομακρύθηκε η μπάλα και μάλιστα έφτασε και στον Οσέι. Αντιόλο. Ρεάν. Από την πίεση του Γένσεν μπόρεσε και έβγαλε πολύ ο Δάμος Ανδρέου και το Αποέλ με τον Αντζίλη να δίνει στον Σταύρο τον Γαβρίλ. Κέρδισαν τις Νέας Σαλαμίνας και βγαίνουν αυτοί τώρα με καλή πρώτη. Ειδικά τον τελευταίο καιρό με αλλαγή στην τεχνική ηγεσία και οι δύο. Νέα Σαλαμίνα τώρα με τον Αντιόλο που έχει πάρει θέση κεντρικού αμυντικού. Λέγαμε και πριν με τη Μαρίνα Αργυρού ότι άλλαξε το κεντρικό δίδυμο επί σειρά αγώνων. Λόγω της απουσίας Χριστοφόρου Γετσμόφς. Πρώτη επίθεση για το Αποέλ με τον Γαβριήλ. Ο οποίος κινήθηκε σε αυτή τη φάση στο αριστερό άκρο. Ξανά στον Σέλι μπάλα. Παλιά στην περιοχή. Ανεβαίνει πιο ψηλά από όλους ο Αντιόλο. Και Ρεάν πάνω στον Σίλβα. Αυτή νομίζω είναι η καλύτερη στιγμή της Νέας Σαλαμίνας. Καταγράφεται στο 20ο λεπτό. Νούχιου. Νομίζω περιφερειακά τον πλαισιώνει σε ένα 4-4-2 σήμερα από τον Μικ Μακάρθι. Αυτή έτσι είναι η πρώτη εντύπωση που έχω βλέποντας από πιο ψηλά το γήπεδο. Ζαχίτ. Κίνηση από τον Νούχιου. Ο Ζαχίτ κράτησε. Κλωναρίδης για τον Νούχιου. Πρώτος ο Αντιόλο. Η μπάλα στο... Μερκής. Αντιόλο το σκέφτηκε για την κεφαλιά, τελικά την έκανε. Η προσπάθεια της Νέας Σαλαμίνας στην επίθεση και είναι πιο συχνές οι επισκέψεις πια. Έχουμε δύο. Αλλάζει με τον Κομφέ. Νέα Σαλαμίνα με δύο ισοπαλίες και δύο νίκες συνεχόμενες. Οι νίκες από τότε που ο Σάββας Δαμιανού ανέλαβε την τεχνική της ηγεσία. Την μπάλα ο τερματοφύλακας Σίλβα. Μεγαλώνει. Αντιόλο. Σεργίου. Ο Σάντος δεν προλαβαίνει. Ο Σαθάς κερδίζει. Νέα Σαλαμίνα βγαίνει με προοπτικές. Αλλά Σεργίου. Πολύ ωραία πέφυγε τον Γαβριήλ. Καλή άμυνα. Το λεπτό είμαστε στον αγώνα που φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και ο ομίλος JP Βασιλόπουλος με τη νέα δωρεάν εφαρμογή αγοράς προϊόντων Fetch. Ο Σάντος κερδίζει τον Βάγκνερ στον αέρα. Ο κρίση του αγώνα από την άλλη βέβαιως απογοητεύτηκε ο Σαββάς Δαμιανού. Δεν θα μπορούσε να νιώθει και διαφορετικά όμως φώναξε στους παίχτες του. Συνεχίζουμε. Αντιόλο. Ζαχίτ. Γαβριήλ. Από το δικό του πόδι μπάλα καταλήγει εκτός. Ο Σέλης απέναντι. Τον βλέπει ο Γκαγιά Ζαχίτ και του σερβίρει. Αυτός θα δώσει στον Γαβριήλ το γύρισμα. Έχουμε νέο κόρνερ. Από την 14η αγωνιστική όπως ανακοινώθηκε από την ΚΟΠ μπαίνει στη ζωή μας το VAR. Ανδρέου. Πριν αργυρούσε λίγο να μας πει για αλλαγή που ετοιμάζει ο Μακάρθι. Καθώς ο Ζαχί τώρα είναι έξω από την περιοχή, βρίσκει στήριγμα στον Αντζίλη. Πάθετη πάσα για τον Κλωναρίδη. Απομακρύθηκε η μπάλα. Ο Γένσεν δεν μπορεί. Βγαίνει. Δεν πέρασε η κάθετη του Ζαχίτ. Κέρδισε ωστόσο την μπάλα. Την κέρδισε ωστόσο εκ νέου Λουντέμο. Και δίνει στον κενό χώρο για τον Κλωναρίδη. Κίνηση από τον Νούχιου στο πρώτο δοκάρι. Πήγε να κάνει την Αποέλ με τον Γεράδε, τον Ζαχίτ. Και τον Κλωναρίδη να περιμένει απέναντι. Σημάδια κόπωσης από πλευρά τη Νέα Σαλαμίνα. Ζαχίτ. Δεν θα περάσει πάσα του. Θα μπορούσε και ο ίδιο, έχω την εντύπωση, να τελειώσει. Αντιόλο. Παλιά στην περιοχή του Αποέλ. Ο Μπρένο μαζί με τον Αντζίλ. Για να δούμε τώρα. Ο Βάγκνερ, ο Ανδρέου ήτανε.
ο Σέι Ανδρέου το γύρισμα. Δεν είναι οι παίκτες οι οποίοι θα αντικατασταθούν από τον Μικ Μακάρθι και θα δώσουν τις θέσεις τους στον Σαχάρ και στον Σατσά.